Μιλώ για τη Σβαζέχα, η συμφωνία με χρονιδρός της χρονιάς είναι με όποιον δικό σας ή τι πρόνοι πάνω κάτω. Σε και απλώς χωρίζεις με εσύ σαν Γιάννη, σαν το είναι και πάνω στους δύο. Σε τις περιπτώσεις το όψο είναι και πάνω στους δύο. Και πάνω στους δύο. Αλλά είναι με χρονιδρός της χρονιάς και βλέπετε, ας πούμε. Κοίταξε, οι άνθρωποι εργάζονται πυρετοδός πάρα πολλές ώρες. Από το πρωί που πάνε στο γήπεδο μέχρι το αργά το βράδυ που θα φύγουν. Κάνουν δύο προπονήσεις όταν είναι, κάνουν την προπονήση, τα μαθήματα, τα αυτά κτλ. Η προσπάθειά τους είναι μια έντονη και συνεχή και προσπαθούν να... Σας γέμισαν νόματι, έχει σημασία γιατί είστε ειρηκτή. Σας γέμισαν νόματι. Έχει εγώ σημασία, έχω δει πάρα πολλούς προπονητές. Ακριβώς γι' αυτό που σας ρωτώ. Γι' αυτό που σας ρωτώ. Εντάξει, θέλει να ακούσεις, να σου πω. Έχω δει πάρα πολλούς προπονητές να δουλεύουν. Αυτή είναι από τις εξαιρέσεις. Θετικά εννοείς. Θετικά, πάντα. Μα, αυτό πάντα ήθελα να και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι είναι και πολύ ευκολοσχέτιστη. Ένας ακούει ο προπονητής, έπαιζε στο Παναθηναϊκό, ο Βαζέχα είναι το γνωστό όνομα. Όμως μπορεί οποιοδήποτε να τον πλησιάσει, να του μιλήσει ή να σου μιλήσει ο ίδιος με τις μεγαλύτερες ευγένειες και τα λοιπά και με μεγαλύτερη εκτίμηση. Και στο δουλειά τους είναι κυρίοι και σίγουρα πρέπει να σας πω ότι συμπεριφέρονται πολύ είστε καλά. Είστε τυχεροί γιατί ο ένας είναι αμυντικός, έκαμε μεγάλη καριέρα αμυντικά, ο άλλος ήταν κανόν, είναι επιθετικός, άρα το μάτι τους λογικά... Και ο γυμναστής. Και ο γυμναστής. Εντάξει, βάζω το ο γυμναστής είναι σου πολύ καλός, είναι πανεπιστημίουχος, έχει ασφαλώς όλα όσα χρειάζεται. Και είναι και άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει και πολλές γλώσσες και μπορεί να συνεννοείται με τον καθένα. Πρόεδρε. Εμείς μπορώ να πω ότι είμαστε τυχεροί. Επιστρέφω.